Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό, ο κύριος Κατσανιώτης, και θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσουμε, να ακούσουμε από εσάς τι συμβαίνει με τους χιλιάδες Έλληνες που βρίσκονται αυτή την ώρα στις πόλεις, οι οποίες συνεχίζουν ανελαίητα να βομβαρδίζονται. Όλοι παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τι συμβαίνει εκεί. Κατά συνέπεια, τι σχέδιο υπάρχει από την ελληνική κυβέρνηση αυτή την ώρα που μιλάμε για τους ομογενείς? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε είναι να καταδικάσουμε βομβαρδισμούς σε αμάχους, γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, και ανάμεσα στους αμάχους υπάρχουν Έλληνες ομογενείς. Η Ελλάδα και οι ομογενείς μας ήδη πληρώνουν ρέματα σε αυτή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Χάσει ομογενείς μας προηγούμενες μέρες. Αυτό που είναι σημαντικό, αυτό που εμείς κάναμε, βάζοντας και μία, αν θέλετε, κάνοντας και μία ανασκόπηση το τι έχει κάνει μέχρι τώρα η ελληνική κυβέρνηση, αρκετές μέρες πριν ξεσπάσει η εισβολή των Ρώσων, είχαμε πει, είχαμε εκδώσει οδηγία για τους ταξιδιώτες, έτσι ώστε να αποχωρήσουν από την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, από την έναρξη της εισβολής μέχρι και προχθές, είχαμε κάνει 5 διαφορετικές επιχειρήσεις απεγκλωβισμού Ελλήνων πολιτών, οικογενειών και ομογενών από διαφορετικά σημεία, από το Κίεβο, από την Οδυσσό και από την Μαριούπολη. Είμαστε ακόμα η μοναδική χώρα που ο πρόξενος βρίσκεται στη Μαριούπολη. Ήμασταν η χώρα που είχε προξενικές αρχές μέχρι και πριν μερικές μέρες. Ήταν ο κύριος Κωνσταλένος, ο οποίος έκανε τη μεγάλη επιχείρηση, ήταν υπεύθυνος της μεγάλης επιχείρησης, που μαζί με τους δημοσιογράφους και πολίτες άφησαν τη Μαριούπολη. Είχαμε ανοιχτό το προξενείο μας στην Οδυσσό. Πριν από μερικές μέρες, επίσης, ο γενικός πρόξενος εκεί, υπεύθυνος μιας άλλης αποστολής από την Οδυσσό, έμεινε και λειτουργεί από τη Ρουμανία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξε αφενός σχέδιο και ταυτόχρονα υπήρχε και το κέντρο διαχείρισης κρίσεων που λειτουργούσε συνεχώς στο Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον κύριο Καφόπουλο. Επίσης είχε γίνει ενημέρωση και στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές ότι υπάρχουν Έλληνες άμαχοι ομογενείς εκεί και είναι, αν θέλετε, υποχρέωση η προστασία τους. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Δένδιας, προχθές έθεσε το θέμα στον ΟΑΣΕ. Μην ξεχνάμε ότι το Γενικό μας Προξενείο στη Μαριούπολη πριν μερικές μέρες μεταφέρθηκε από το κτίριο του Γενικού Προξενείου στο κτίριο που είχε αφήσει ο ΟΑΣΕ, και βρισκόμαστε, ο Γενικός μας Προξενείος είναι εκεί μέχρι και σήμερα. Άρα έχουμε διεθνοποίηση του θέματος. Μιλούμε και με τον Ερυθρό Σταυρό. Πρέπει να υπάρξει ασφαλής δίωδο, γιατί αν δεν υπάρξει ασφαλή δίωδος, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε επιχείρηση στο πεδίο για την αποχώρηση του γενικού μας προξένου ή και όποιον θα ήθελαν να αποχωρήσουν αυτή τη στιγμή από τη Μαριούπολη, η οποία δοκιμάζεται, πραγματικά δοκιμάζεται πάρα πολύ έντονα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν ασφαλείς διάδρομοι για την αποχώρηση ανθρώπων που το επιθυμούν? Όχι. Δυστυχώς έχουν γίνει προσπάθειες τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξεκίνησε η αποστολή γιατί δεν υπήρχε η απαραίτητη ασφάλεια έτσι ώστε να πάμε σε μια τέτοια επιχείρηση. Πόσα άτομα είναι σε αυτή την αποστολή που συνεχίζουν να μένουν? Αυτή τη στιγμή τα άτομα που μέχρι πριν το να δυσκολεύσει τόσο πολύ η κατάσταση, ήταν πολύ λίγα που ήθελαν να αποχωρήσουν. Ξέρετε, οι ομογενείς μας δεν ήθελαν να αφήσουν τις πατρογονικές τους αιστείες. Άρα αυτή την ενημέρωση είχαμε μέχρι και πριν λίγες μέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι οι υποδομές, νερό, ρεύμα, τα τρόφιμα αρχίζουν και γίνονται πάρα πολύ δύσκολα στη Μαριούπολη, και η επικοινωνία επίσης. Δεν είναι συνεχόμενη επικοινωνία και εύκολη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς έχουμε επικοινωνία μεν, αλλά δεν έχουμε την πλήρη εικόνα για το πόσοι θα ήθελαν να φύγουν αν υπάρχει ασφαλής δίωδος διέλευσης. Επομένως, μας λέτε ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει αλλάξει η επιθυμία τους, ενώ αρχικά οι περισσότεροι όχι, θέλουν να παραμείνουν εκεί, συνεχίζουν να... Αυτό
αυτό που λέω είναι ότι ενώ ήταν σίγουρο και καταγεγραμμένο το ότι θα ήθελα να παραμείνουν εκεί μέχρι και πριν 2-3 μέρες, αυτό που πια δεν έχουμε είναι την πλήρη εικόνα και την πλήρη καταγραφή αν έχει αλλάξει κάτι. Μάλιστα. Και πώς θα κινηθούμε τώρα ως προς αυτό, δηλαδή χωρίς έτσι... Παρεμβαίνουμε και στις δύο πλευρές, στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Βασικό μας μέλημα είναι να υπάρξει από τη μία ασφαλής δίωδος για να περάσουν όσοι θέλουν και μέσα από αυτήν την ασφαλή δίωδο να υπάρχει και τροφοδοσία, γιατί αντιλαμβάνεστε όλοι ότι σταδιακά αρχίζουν και αντιμετωπίζουν προβλήματα όσοι είναι εγκλωβισμένοι στη Μαριούπολη. Δηλαδή πέρα από την ουκρανική πλευρά υπάρχει και με τη ρωσική πλευρά, μας λέτε, επικοινωνία. Είναι τα δύο αντιμαχόμενα μέρη στη συγκεκριμένη περιοχή, άρα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε και με τους δύο. Όπως επίσης και μια διεθνοποίηση του θέματος, όπως σας είπα πριν, σε οργανισμούς που συμμετέχουν και οι δύο χώρες. Υπάρχει όμως δυστοκία στο να υπάρξει μια ασφαλής διαδρομή, δηλαδή δεν γίνεται κατανοητό από την άλλη πλευρά ότι πρέπει άμαχος πληθυσμός να απομακρυνθεί με ασφάλεια από την περιοχή. Για να μην έχει τώρα καμία προσπάθεια, αντιλαμβάνεστε ότι στο πεδίο βλέπουμε ότι υπάρχει δυσκολία, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ, πόσους έχουμε υποδεχθεί και από τον αριθμό που έχουμε υποδεχθεί, αν έχει χρειαστεί να φιλοξενήσουμε? Οι δικές μας επιχειρήσεις είναι γύρω στα 190 άτομα. Αν μιλούμε για πρόσφυγες, είναι γύρω στα 7.000, γύρω στα 7.000 μέχρι σήμερα. Υπάρχουν φιλοξενίες, αλλά λίγες. Το μεγαλύτερο κομμάτι κυρίως έρχεται γιατί έχει κάποιον δικό του άνθρωπο στην Ελλάδα. Άρα μέχρι τώρα οι Ουκρανοί που έχουν έρθει στη χώρα είχαν σε μεγάλο ποσοστό κάπου να μείνουν. Αλλά υπάρχει και η πρόβλεψη, υπάρχουν υποδομές έτσι ώστε όσοι χρειάζονται να έχουν την κρατική αεροχή, να έχουν το που να μείνουν. Υπάρχει ετοιμότητα, μας λέτε, αλλά αντιλαμβανόμαστε το πόσο δύσκολο πια είναι να γίνει αυτή η υποδοχή τους εξαιτίας των μη ασφαλών διαδρομών ακόμη. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα πράγμα είναι οι πρόσφυγες που έρχονται από την Ουκρανία, οι οποίοι έχουν περάσει σε διπλανές χώρες, και από την άλλη πλευρά είναι οι Έλληνες ομογενείς που βρίσκονται εκεί, είναι σε μια πόλη που βομβαρδίζεται, που περνάει δύσκολα, που δέχεται επίθεση από τους Ρώσους. Πρέπει να καταδικάσουμε όλοι έντονα τον βομβαρδισμό πόλης που έχει αμάχους, και από εκεί και μετά, σας λέω και πάλι, όταν υπάρξει ασφάλεια σε διάδρομο, όταν υπάρχει ασφάλεια σε έναν δρόμο, σε μια διαδρομή, τότε θα επιχειρήσουμε. Μέχρι αυτό να συμβεί, τελευταίο που σας ρωτάω, μέχρι αυτό να συμβεί, από την επικοινωνία με τα δυσκολίας που μπορεί να έχετε, ζητούν κάτι άλλο? Ζητούν στήριξη? Αυτό που στην ουσία λέμε σε όλους τους κόσμους είναι να παραμείνουν ασφαλείς, να μένουν στα σπίτια, είστε επόγεια των σπιτιών τους, να μην κυκλοφορούν, και από εκεί και μετά αυτό που φαίνεται να υπάρχει σαν θέμα σταδιακά είναι προμήθειες. Και το καταλαβαίνετε, είναι πολλές ημέρες που η Μαριούπολη είναι αποκλεισμένη. Και εκεί χρειάζεται από την ανθρωπιστική του πλευρά, για το σύνολο των ανθρώπων. Ξέρετε, η Μαριούπολη είναι μια πόλη 450.000 ανθρώπων. Άρα αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα, το έχουν όλοι όσοι είναι στη Μαριούπολη και μαζί με αυτούς φυσικά και οι ομογενείς μας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Να είστε καλά.